στοές, φρέατα, κομμάτια αποσπασμένους μήλους συνθέτουν το τοπίο της Λαβρεωτικής. Λαύριο. Ένα τεράστιο εργοτάξιο που μοιάζει σαν να σταμάτησε τις εργασίες μόλις τώρα. Ίχνη της προσπάθειας των αρχαίων Ελλήνων για να εξορίξουν από τα έγκατα της γης το μετάλλευμα. Σημάδια που μας επιτρέπουν να ανιχνεύσουμε τις διαδικασίες που θα μετατρέψουν βαθμιαία το μετάλλευμα σε μέταλλο. Οι αρχαίοι μεταλλευτές, αφού έβρισκαν, εξόρισαν, έθραβαν και άλεθαν το μετάλλευμα, επιχειρούσαν τον πλήρη καθαρισμό του. Ο καθαρισμός του μεταλλεύματος γινόταν μέσα σε ειδικές κτιστές κατασκευές, με τη χρήση νερού, στα λεγόμενα καθαριστήρια, τα οποία οι νεότεροι μεταλλευτές ονόμασαν πλυντήρια. Διακρίνονται σε δύο τύπους, τα επίπεδα και τα υλικοειδή. Φαίνεται όμως πως οι κλασικοί μεταλλευτές χρησιμοποίησαν κυρίως τα επίπεδα. Τα επίπεδα πλυντήρια είναι ορθογώνιες κατασκευές που εξέχουν λίγο πάνω από το έδαφος. Το μήκος τους είναι κατά μέσον όρο 12 μέτρα και το πλάτος τους 8. Η μορφή τους είναι τυπική, ποικίλουν όμως ως προς τις διαστάσεις. Στη μια στενή πλευρά τους εκτείνεται μια στενόμακρη δεξαμενή με πλάτος 80 περίπου εκατοστά που ήταν πάντα γεμάτη νερό. Ο πυθμένας της βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο του πλυντηρίου. Το ύψος της φτάνει το 1 μέτρο. Στο μέσο του ύψους της βρίσκονται δύο ή περισσότερες οπές με σχήμα υδροδυναμικό. Δηλαδή, αρχίζουν με μεγάλη διάμετρο στο εσωτερικό του τυχώματος της δεξαμενής, 10 πόντους, και στενεύουν στο εξωτερικό μέρος με διάμετρο 2 πόντους. Πολλές από τις οπές των δεξαμενών στα πλυντήρια διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Για τη μέθοδο καθαρισμού του μεταλλεύματος δόθηκαν κατά καιρούς πολλές ερμηνείες. Σύμφωνα όμως με τα τελευταία ευρήματα που ερμηνεύουν άριστα τις αρχαίες μαρτυρίες για τη λειτουργία του πλυντηρίου, ο καθαρισμός του μεταλλεύματος γινόταν με τον τρόπο που θα μας εξηγήσει ο αρχαιολόγος κ. Ευάγγελος Κακαβογιάννης. Εδώ βρισκόμαστε στη δεξαμενή ενός πλυντήριου, η οποία όμως έχει το θωράκιό της κατεστραμμένο. Γι' αυτό πρέπει να το φανταστούμε ως συνεχιζόμενο από το σημείο αυτό που διατηρείται ακέραιο μέχρι την απέναντι πλευρά. Ορισμένα κομμάτια έχουν βρεθεί στις ανασκαφές, τα βλέπουμε όλα εδώ μπροστά και ελπίζουμε ότι θα βρούμε και τα υπόλοιπα για να το αναστηλώσουμε και να λάβει την πλήρη μορφή του. Πριν από την όλη εργασία για τον πλήρη καθαρισμό του μεταλλεύματος, εγέμιζαν τη δεξαμενή με νερό μέχρι τα χείλη της. Φυσικά έκλειναν τις οπές που βρίσκονται στη μέση του ύψους του θωρακίου, είτε με λίγο πανί, είτε με λίγο πυλό, για να μην φεύγει το νερό. Για τον πλήρη καθαρισμό του μεταλλεύματος χρησιμοποιούσαν ένα αγγείο, πύλινο βέβαια, που έμοιαζε με λεκάνη και είχε δύο ισχυρές λαβές οριζόντιες στα πλάγια. Έμοιαζε δηλαδή περίπου με αυτό εδώ, το οποίο είναι πλαστικό βέβαια, αλλά έχει την ίδια μορφή με το αρχαίο.
Μέσα σε αυτό το αγγείο τοποθετούσαν μια μικρή ποσότητα αλεσμένου μεταλλεύματος που μετέφεραν από τους μήλους, εκεί δηλαδή που το είχαν χωματοποιήσει, και γέμιζαν την λεκάνη μέχρι τη μέση με νερό. Αμέσως δε μετά έδιναν μια κυκλική κίνηση στη λεκάνη, ισχυρή. Θα μπορούσαμε τώρα να θυμηθούμε τους χρυσοθύρες, όπως δουλεύανε μέσα στις δίμνες και στα ποτάμια, με ένα αγγείο σχεδόν το ίδιο, μόνο που ήταν πιο ρηχό. Με την κίνηση λοιπόν αυτή που έδιναν στο αγγείο, όλο το υλικό που ήταν μέσα στη λεκάνη άρχιζε να περιστρέφεται, αλλά αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η βαρύτερη κόκκι του υλικού, που κατά σύμπτωση ήταν η κόκκι του αργυρούχου μεταλλεύματος, λόγω της βαρύτητας κατακάθιζαν πρώτοι στον πυθμένα του αγγείου. Όταν οι μεταλλευτές έβλεπαν ότι πραγματικά είχε καθίσει αρκετό υλικό στον πυθμένα του αγγείου, ενώ το υπόλοιπο αιωρείτο μέσα στο νερό, άδειαζαν σιγά σιγά όσο νερό χρειαζόταν για να φύγει το αιώρημα. Παρατηρούσαν κατόπιν εάν το υλικό στον πυθμένα του αγγείου είναι καθαρό, και εάν μεν ήταν, το άδειαζαν στον χώρο του πλυντηρίου που ήταν για το στέγνωμα, για να αποξηρανθεί και να σταλεί στους φούρνους για τήξη. Όταν δεν είχε καθαρίσει καλά, ξαναέβαζαν πάλι λίγο νερό μέσα στη λεκάνη και επαναλάμβαναν την ίδια κίνηση, αδειάζοντας βέβαια μετά από λίγο όλο το νερό, όσο χρειαζόταν για να φύγει το αιωρούμενο υλικό. Αυτό το πλήσιμο γινόταν διαδοχικά, με αποτέλεσμα το υλικό που είχε έρθει μέσα εδώ για καθάρισμα να απαλλάσσεται με τα διαδοχικά πλησίματα από όλες τις γεώδεις ύλες και να μένει καθαρό, να μένει δηλαδή μόνο οι κόκκοι του αργυρούχου μολύβδου, που ήταν το υλικό που έπρεπε να σταλεί στο φούρνο για να μας δώσει τον αργυρούχο μολύβδο. Το ύψος του θωρακίου της Δεξαμενής είναι περίπου 1 μέτρο, φτάνει δηλαδή μέχρι τη μέση περίπου του ανθρώπου. Για να μπορεί ο εργαζόμενος να ακουμπάει πάνω στα χείλη του την λεκάνη, όποτε χρειάζεται βέβαια, και να εργάζεται πιο άνετα. Δίπλα στη Δεξαμενή απλώνεται ένα στενό μακροεπίπεδο πλάτους 2 περίπου μέτρων, που ονομάζεται χώρος καθαρισμού. Έχει πάντα μια κατοφερική κλίση 2 μοιρών προς ένα ορθογώνιο αυλάκι που προχωράει παράλληλα. Ο πυθμένας του αυλακιού έχει αδιάκοπη κατοφερική κλίση, δηλαδή όσο πάει βαθαίνει, και έτσι το νερό, φεύγοντας από τη Δεξαμενή μέσω των οπών, έρεε πάνω στο χώρο καθαρισμού και έπεφτε μέσα στο πρώτο αυλάκι. Από εκεί, λόγω της κατοφερικής κλίσης, έφτανε μόνο του στο πρώτο φρεάτιο, που βρισκόταν στη γωνία του πλυντηρίου και ήταν κυκλικό ή τετράπλευρο. Όταν το φρεάτιο ξεχύλιζε, το νερό περνούσε στο δεύτερο αυλάκι, από εκεί στο δεύτερο φρεάτιο που το ξεχύλιζε επίσης, και στη συνέχεια στο τρίτο αυλάκι, για να καταλήξει τελικά στο τρίτο και τελευταίο φρεάτιο, που βρισκόταν δίπλα στη Δεξαμενή. Από εκεί, ο εργάτης το ξαναέριχνε με δοχείο στη Δεξαμενή, και έτσι το νερό ξαναγύριζε στο σημείο από όπου ξεκίνησε, και μάλιστα καθαρό, γιατί κατά την πορεία και τις σταθμεύσεις του στα φρεάτια, λόγω καθίζησης, απαλλασσόταν από όλα τα στοιχεία που είχε παρασύρει. Ξαναγύριζε έτοιμο να χρησιμοποιηθεί για τον επόμενο καθαρισμό. Στο μεγάλο επίπεδο χώρο του πλυντηρίου, άδειαζαν το υλικό για να στεγνώσει και να σταλεί για τήξη. Χάρη στην κατασκευή του, το πλυντήριο χρησιμοποιούσε συνεχώς την ίδια ποσότητα νερού, με τις ευνόητες απώλειες βέβαια, και μείωνε τις δυσχέρειες της λειψιδρίας. Στην προσπάθεια εξοικονόμησης νερού οφείλονται επίσης οι ελαφρές κλίσεις των χώρων πλυσίματος και στεγνώματος, ώστε να στραγγίζει μέσα στα αυλάκια το νερό από το μετάλλευμα που άπλωναν για να στεγνώσει. Εδώ βλέπουμε πώς η Βελγική Αρχαιολογική Αποστολή Ανασκαφών, με την επίβλεψη του κυρίου Χέρμαν Μιούσε, αναστήλωσε ένα από τα πλυντήρια στο Θωρικό. Τα αυλάκια, τα φρεάτια καθίζησης και οι Δεξαμενοί στεγάζονταν το καλοκαίρι με σανίδες για να περιορίζεται η εξάτμιση του νερού. Στο πλυντήριο του Σίμου, στο μεταλλείο Ασκληπιακό, μπορούμε να δούμε τις εγκοπές για τη στερέωση των σανίδων.
υπολογίζεται ότι για τη λειτουργία ενός μέτριου σε μέγεθος πλυντηρίου χρειάζονταν 6 τουλάχιστον άτομα και ότι σε διάστημα 12 ώρων συνεχούς εργασίας μπορούσαν να καθαρίσουν σε αυτό 6 τόνους μετάλλευμα. Μετά τον καθαρισμό, τις ύλες που κατακάθιζαν στα αυλάκια και τα φρεάτια σαν λάσπη, όταν μαζεύονταν σε μεγάλες ποσότητες για να μην εμποδίζουν την καλή λειτουργία των πλυντηρίων, τις μάζευαν με φτιάρια, ανεβασμένοι σε σανίδες που τοποθετούσαν σε αντικριστές εγκοπές, λαξευμένες σε διαφορετικό ύψος μέσα στα φρεάτια. Πιο ψηλά για να μαζεύουν τις πάνω-πάνω λάσπες, πιο χαμηλά για να καθαρίζουν τον πυθμένα του φρεάτιου χωρίς να πατάνε σε αυτόν. Αφού τις συγκέντρωναν σε σωρούς, τις πετούσαν έξω από το εργαστήριο. Αυτά τα απορρίμματα, οι νεότεροι μεταλλευτές τα ονόμασαν πλυνίτες. Μαζί με τις εκβολάδες, τα φτωχά μεταλλεύματα, τα μετέφεραν με τον καιρό οι βροχές ανακατεμένα, σκεπάζοντας τις κοιλάδες της λαβριωτικής. Τα υλικοειδή πλυντήρια αντιπροσωπεύονται από λίγα δείγματα και δεν φαίνεται να είχαν εφευρεθεί πριν από τα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα. Κατά τη γνώμη των ειδικών, έμειναν μόνο στο πειραματικό στάδιο. Το σπουδαιότερο πλυντήριο ελικοειδούς τύπου βρίσκεται στη θέση Δημολιάκη. Και σε αυτού του τύπου τα πλυντήρια εφάρμοζαν τις αρχές των επίπεδων πλυντηρίων. Το ελικοειδές πλυντήριο αποτελείται από ένα κυκλικό ρήθρο, αυλάκι, με διάμετρο γύρω στα 6 μέτρα. Αυτό το αυλάκι έχει λαξευμένες χαρακτηριστικές ελλειψοειδείς κοιλότητες στην πάνω επιφάνεια μεγάλων σχεδόν κυβικών ασβεστόλιθων που εφάπτονται τελείως μεταξύ τους. Το ένα άκρο του αυλακιού βρισκόταν κάτω από τον κρουνό μιας μικρής δεξαμενής. Καθώς όμως το ρήθρο προχωρούσε κυκλικά, χαμήλωνε ανεπαίσθητα και κατέληγε σε μια άλλη μεγαλύτερη δεξαμενή που βρισκόταν πιο χαμηλά και εφάπτονταν με την πρώτη. Το νερό, καθώς έφευγε από τον κρουνό της πρώτης δεξαμενής, κυλούσε πάνω στο ρήθρο και χυνόταν στην άλλη δεξαμενή, την πιο χαμηλή, που λειτουργούσε και σαν φρεάτιο καθίζησης. Από αυτήν, με ένα κουβά, το άδειαζαν στην πρώτη δεξαμενή και έτσι, μετά από έναν πλήρη κύκλο, το νερό ξανάρχιζε καθαρό την ίδια πάλι πορεία. Κατά μήκος του ρήθρου, οι εργάτες αναμόχλευαν διαρκώς τους κόκκους στις κοιλότητες με τα δάχτυλα. Το μεγάλο σε μήκος ρήθρο, που αν το αναπτύξουμε σε νοητή ευθεία φτάνει τα 15 μέτρα, έπαιζε το ρόλο που έπαιζαν μαζί τα αυλάκια και τα φρεάτια του επίπεδου πλυντηρίου. Οι κόκκοι ακολουθούσαν μια καμπύλη διαδρομή μαζί με το νερό, όπου όλα τους οδηγούσαν σε έναν κανονικό τρόπο διάταξης, ανάλογα με το μέγεθος και το ειδικό τους βάρος. Στα πρώτα κυλώματα του ρήθρου συγκεντρώνονταν οι βαργοί κόκκοι του αργυρούχου μόλυβδου, στα επόμενα οι ελαφρότεροι των άλλων μετάλλων και στα τελευταία, καθώς και στη χαμηλή δεξαμενή, οι πλυνίτες. Τμήματα άλλου ελικοειδούς πλυντηρίου βλέπουμε και στη θέση Μπερτσέκο. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι τα ελικοειδή πλυντήρια επινοήθηκαν για την επεξεργασία πολύ ψηλόκοκων μεταλλευμάτων. Είχαν μικρότερη απόδοση από τα επίπεδα. Με συνεχή 12ωρη εργασία ίσου προσωπικού μπορούσαν να καθαρίσουν μόνο 2 τόνους μεταλλεύματος. Τα πλυντήρια
περιβάλλονταν από στεγασμένους χώρους που συγκοινωνούσαν μεταξύ τους και χρησιμεύαν ως αποθήκες υλικών ή εργαλείων. Στο μεταλλείο Ασκληπιακό στη θέση Σούρεζα, στον εκτεταμένο χώρο του εργαστηρίου δίπλα στα πλυντήρια, υπήρχε αποθήκη για το υλικό, όπως φαίνεται και από το αδιάβροχο κονίαμα στο δάπεδό της. Και ίσως σε αυτό το κτίσμα, επενδυμένο και αυτό με κονίαμα, γίνονταν δοκιμές για νέα μέταλλα. Στο ίδιο μεταλλείο, σε τμήμα από θωράκιο δεξαμενής πλυντηρίου, βλέπουμε δύο υδροδυναμικές σοπές, πολύ κοντά μεταξύ τους, που ίσως να έγιναν σε πρώτο στάδιο έρευνας, όταν δοκίμαζαν σε ποιαν απόσταση συνέφερε να γίνονται οι οπές. Για την ανεμπόδιστη λειτουργία των πλυντηρίων, ήσαν απαραίτητες μεγάλες ποσότητες νερού. Υπολογίζεται ότι ένα επίπεδο πλυντήριο με δυο μόνο οπές στη δεξαμενή του δαπανούσε τουλάχιστον 1000 κυβικά νερό το χρόνο. Δίκαια λοιπόν πιστεύεται ότι η τροφοδοσία τόσων πλυντηρίων σε μια τόσο άνυδρη γη αποτέλεσε έναν αληθινό άθλο, γιατί στη Λαβριωτική το νερό, χωρίς υπερβολή, είναι σπανιότερο από τον Άργυρο. Οι σποραδικές βροχές που πέφτουν από τον Οκτώβριο στο Μάη ήταν ο μόνος χορηγός νερού και οι αρχαίοι μεταλλευτές κατέβαλαν μια μεθοδική προσπάθεια συγκέντρωσης και αποθήκευσης νερού μέσα σε κατάλληλες δεξαμενές με άριστα αποτελέσματα. Οι δεξαμενές βρίσκονται σε διάφορα κατάλληλα σημεία των Αργυρίων μέσα ή έξω από τα εργαστήρια. Η κατασκευή και η λειτουργία τους είναι ασφαλώς ένα τεχνολογικό επίτευγμα. Εντυπωσιάζουν για το μέγεθος, τη στεγανότητα και την αισθητική τους. Διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση, παρότι έμειναν ακάλυπτες από επιχώσεις για 2.500 χρόνια περίπου. Συνήθως έχουν σχήμα κυκλικό ή ελλειψοειδές, αλλά δεν λείπουν και οι ορθογώνιες, όπως αυτή που βρίσκεται δίπλα ακριβώς στο πλυντήριο, στη θέση Μιχάλη. Δεξαμενές διαφόρων μεγεθών βλέπουμε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Η περιεκτικότητά τους κυμαίνεται από 100 έως 1000 κυβικά μέτρα. Οι πιο πολλές είναι εξ ολοκλήρου κτιστές με μεγάλους πελεκητούς λίθους. Άλλες είναι λαξευμένες στο βράχο.
Αρκετές είναι λαξευμένες εν μέρη στο βράχο προς τον πυθμένα τους, και αυτό για να έχουν τα τυχώματα μεγαλύτερη αντοχή στην πίεση που ασκείται από το νερό, ενώ το υπόλοιπο μέρος τους είναι χτιστό. Σπανιότερες είναι οι υπόγειες δεξαμενές που επικοινωνούν μεταξύ τους με μικρές τοές. Φαίνεται όμως πως τέτοιες δεξαμενές αποθήκευαν κυρίως πόσιμο νερό. Ενδιαφέρουσα είναι η χωροταξική διάταξη των δεξαμενών. Τις κατασκεύαζαν κατά κανόνα στις πλαγιές των υψωμάτων ή κατά μήκος κοιλάδων, ώστε η φυσική κλίση του εδάφους να κάνει ευκολότερη τη συλλογή νερού. Κοντά τους άπλωναν ένα δίκτυο από χτιστά ή λαξευμένα στο βράχο αυλάκια με κατάλληλες κλίσεις για να οδηγούν το νερό στη δεξαμενή. Η δεξαμενή ή στέρνα συνδεόταν με μια μικρότερη, το πρόστερνο, στο οποίο κατέληγε το κεντρικό συλλεκτικό αυλάκι. Το πρόστερνο λειτουργούσε σαν δεξαμενή στοιχειώδους καθίζησης, καθώς κατακάθιζαν ή εχμαλωτίζονταν μέσα του τα χώματα και άλλες ύλες όπως κλαδιά που παρασύρονταν από το νερό που κατέβαινε από τις πλαγιές. Ένα μικρό αυλάκι ένωνε τα χείλη των δύο δεξαμενών. Έτσι το νερό, καθώς ξεχύλιζε το πρόστερνο, περνούσε μόνο του στη μεγάλη δεξαμενή. Για να περιορίζεται η εξάτμιση του νερού, και οι δεξαμενές στεγάζονταν με ελαφριά ξύλινη στέγη που την αφαιρούσαν κατά την περίοδο των βροχών. Το τείχωμα των δεξαμενών ήταν επίσης επενδυμένο με υδραυλικό κονίαμα εντελώς στεγανοποιητικό. Από τη δεξαμενή ξεκινούσε ένα αυλάκι που διοχέτευε νερό στο πλυντήριο που βρισκόταν κοντά της. Το νερό το έριχναν στο αυλάκι, αντλώντας το από την τεράστια δεξαμενή με πύληνα αγγεία. Στις πιο μεγάλες δεξαμενές υπάρχει μια εσωτερική σκάλα χτιστή στο τείχωμα. Η σκάλα αυτή επέτρεπε στους εργαζόμενους να κατεβαίνουν μέχρι την εκάστοτε επιφάνεια του νερού και να το αντλούν με τα αγγεία τους. Σε άλλες δεξαμενές, οι εργαζόμενοι, για να αντλήσουν το νερό, στέκονταν πάνω σε ένα μεγάλο πλακοειδή λίθο, ο οποίος εξήχε από τα χείλη της δεξαμενής ως πρόβολος. Χάρη στον πρόβολο, τα πύληνα υδροφόρα αγγεία κατέβαιναν με σχοινή και δεν έσπαζαν προσκρούοντας το τείχωμα της δεξαμενής, ούτε έβλαπταν το στεγανοποιητικό της κονίαμα. Σε δεξαμενή της κλασικής εποχής, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, μπορούμε να δούμε πάνω στον πρόβολο τα σημάδια που άφησε το σχοινί κατά την τριβή του πάνω στην πέτρα.
δεν λείπουν ακόμη και τα πραγματικά φράγματα, με τη σημερινή έννοια του όρου, αλλά φυσικά σε μικρογραφία. Δίπλα στο δρόμο Λαβρίου Καμάρεσας ορθώνεται ένας τοίχος με τομή ορθογωνίου τριγώνου. Με μήκος 40 και ύψος 3 μέτρα, φράζει την έξοδο της μικρής κοιλάδας και προκαλεί το σχηματισμό λίμνης. Για να μην απορροφάται το νερό από τη γη, η λίμνη έχει χτιστά τυχώματα που της δίνουν σχήμα τραπεζοειδές. Τα τυχώματα και ο πυθμένας της είναι επενδυμένα με υδραυλικό κονίαμα. Ίσως οι αρχαίοι για την κατασκευή της να είχαν υπόψη τους τον νόμο του Αρχιμίδη, όπου η πίεση στα υγρά μεταβάλλεται ευθύγραμμα. Γι' αυτό ο τείχος του φράγματος είναι φαρδής κάτω, για να αντέχει την πίεση του νερού, ενώ προς τα πάνω λεπταίνει σταδιακά, καθώς μειώνεται και η πίεση. Η φροντίδα των μεταλλευτών για την εξασφάλιση του ζωτικού νερού ήταν διαρκής και τους οδήγησε σε ευφυείς επινοήσεις και σε έργα μεγάλα και συλλογικά που υδροδοτούσαν πολλά εργαστήρια. Πάνω σε όλα τα υδραυλικά έργα των αρχαίων πλανιέται το πνεύμα της μηχανικής πρόοδου. Οι συνέπειες των εργατικών ατυχημάτων αφορούν όλη την κοινωνία, όχι μόνο εργαζόμενους και εργοδότες. Διασφαλίζοντας την υγεία.